Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, όλα τα παραπάνω που υπόθηκαν μέχρι στιγμής σίγουρα μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου και για μας τους φοιτητές και ιδιαίτερα για τους φοιτητές της νομικής. Οι εκλογικές μάχες με πρώτη αυτή των φοιτητικών εκλογών στις 10 του Απρίλη είναι μια ευκαιρία για όλους μας να καταδικάσουμε την πολιτική που μας στερεί τα δικαιώματά μας στη μόρφωση και τη ζωή. Να στείλουμε μήνυμα αντίστασης και ελπίδας με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού, σε όλες τις κάλπες, με ανεβασμένα τα ποσοστά της πανσπουδαστικής. Γιατί κάθε φοιτητής νομικής, αυριανός δικηγόρος, που βλέπει τις αντιδραστικές νομοθετικές αλλαγές, την περαιτέρω αντιδραστικοποίηση της δικαιοσύνης και δεν το ανέχεται, πρέπει να πάρει θέση να δυναμώσει το ΚΚΕ παντού. Βλέπουμε μέσα στη σχολή μας να διδασκόμαστε για τα περαιτέρω εμπόδια, για παράδειγμα, στην κήρυξη της απεργίας, πως καιρός ήταν γιατί είχε παραγίνει το κακό με τις απεργίες. Ή ότι τόσα χρόνια έπρεπε να είχε προχωρήσει πιο αποφασιστικά οι αναγκαστικές εκτελέσεις. Δεν θα γίνουμε λοιπόν στη λειτουργία, όπως μας λένε, μιας δικαιοσύνης που στρέφεται εχθρικά απέναντι στους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους, που κηρύσσει διαρκώς τις απεργίες τους καταχρηστικές και παράνομες, που ποινικοποιεί τους λαϊκούς αγώνες, που διαμορφώνει αντεργατικές και αντιδραστικές νομολογίες, που στείνει δίκες εις βάρος αγωνιστών. Το κόμμα μας έχει πρόταση για την εργατική εξουσία και τη δικαιοσύνη και αυτή η πρότασή μας είναι το ισχυρό μας όπλο για να οργανώσουμε τη λαϊκή αντεπίθεση σε μια περίοδο που βιώνουμε την επιδείνωση της ζωής μας μετά από τα αλλεπάλληλα αντιλαϊκά μέτρα και την αύξηση της καταστολής των αγώνων των φοιτητών, των μαθητών, των εργατών. Ισχυροποιούμε το ΚΚΕ για να δυναμώσει η απομόνωση της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής. Γιατί η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι καρφί στο μάτι του ναζισμού, του εθνικισμού και του ρατσισμού. Γιατί με τη σημαία του ΝΑΤΟ, το διαβολικά καλό Τραμπ, συγκυβερνώντας με τους ΑΝΕΛ και πίνοντας νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φουσκώνει τα πανιά των Ναζί σε όλη την Ευρώπη και που έχει επίσημη πολιτική της στον αντικομουνισμό, δεν μπορείς να τα βάλεις με το φασισμό. Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για μέτωπο στην ακροδεξιά, όμως με ευθύνη τη κυβέρνησή του σέρνεται η δίκη για 4 ολόκληρα χρόνια της Χρυσής Αυγής και σου λατσάρουν ελεύθεροι. Η κυβέρνησή του φέρνει μαζί με άλλα προς αναθεώρηση το 187, έτσι ώστε σε περίπτωση που καταδικαστούν να πέσουν στα μαλακά. Αυτή τους προσκαλεί σε επίσημες εκδηλώσεις και συνοδεύει τον Κασιδιάρη στο Καστελόριζο. Αυτή έστειλε τα ΜΑΤ να προστατεύσουν τους φασίστες στην Καλυθέα, χτυπώντας συγκέντρωση σωματείων και φορέων. Ψηφίζουμε ΚΚΕ, γιατί μόνο έτσι μπορούμε εμείς οι νεολαία να τους χαλάσουμε τα σχέδια, γιατί αυτή η πολιτική και οι συνέπειές της δεν έχουν τελειωμό. Άλλωστε, αυτά είναι που ζούμε στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια. Οι νέοι Κινέζοι που θέλουν να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην πολιτική κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να δυναμώσουν την πάλη ενάντια στις συνέπειές της, έχουν επιλογή. Να στηρίξουν το ΚΚΕ. Γιατί όποιος σήμερα προβληματίζεται, δυσανασχετεί με την κατάσταση που αντιμετωπίζει στις σπουδές του και τη ζωή του, όποιος βλέπει ότι όσο και να το παλεύει μόνος του, τα προβλήματα παραμένουν, χρειάζεται να στρέψει το βλέμμα του ενάντια στο κοινό μας αντίπαλο. Την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, που με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τσακίζουν τα δικαιώματά μας για την ανάπτυξη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Στέλνουμε μήνυμα αντίστασης, γιατί μπροστά στο στόχο που έχουν όλοι μαζί να εναρμονίσουν πλήρως την ανώτατη εκπαίδευση με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπολογίζουν τα μορφωτικά εργασιακά μας δικαιώματα. Η πολιτική τους έχει οδηγήσει το πτυχίο μας να μην έχει αντίκτυπο, να υπάρχουν απόφοιτοι πολλών ταχυτήτων στην υποβάθμιση και την εμπορευματοποίηση των σπουδών μας. Η δημιουργία σχολής δικηγόρων και ο περιορισμός των επιτυχώντων από τις εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που συζητούν από κοινού με τους δικηγορικούς συλλόγους και τα σεμινάρια που φέρνουν σχεδόν καθιστούν το πτυχίο μας ένα απλό προσόν και αποτελούν το τελικό χτύπημα σε κάθε μορφωτικό και εργασιακό μας δικαίωμα. Είναι ακόμα ένα βήμα ενίσχυσης της εργασιακής ζούγκλας που ήδη υφίσταται στον κλάδο, προωθώντας πιο αποφασιστικά τη διαμόρφωση αποφύτων πολλών ταχυτήτων. Θα υπάρχουν αυτοί που θα περνούν τους δοκιμασίες και αυτοί που σταδιακά θα κόβονται και θα ξανακόβονται. Όσοι καταλήγουν στη δεύτερη κατηγορία θα είναι οι μη δικηγόροι, δεν θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα, γίνονται φθηνό επιστημονικό δυναμικό για όλες τις δουλειές. Λουκούμι δηλαδή για τις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες. Οι διαφοροποιήσεις αυτές τελικά χτυπούν τα δικαιώματα όλων προς τα κάτω, συμπιέζοντας μισθούς, όρους δουλειάς και ασφάλισης. Στις εκλογές που έρχονται, οι φοιτητές πρέπει και μπορούμε να ενισχύσουμε τις δικές μας θέσεις μάχης, για να διεκδικήσουμε όσα κυβερνήσεις, μονοπόλια, Ευρωπαϊκή Ένωση μας στερούν. Οι πρώτες εκλογές, στις οποίες οι φοιτητές θα κληθούμε να στείλουμε το δικό μας μήνυμα και αποτελούν μια δημοσκόπηση για την νεολαία. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να απαντήσουμε στο πραγματικό μας δίλημα. Στο πραγματικό δίλημα που προβάλλει μπροστά μας, αν θα ανεχτούμε τη συνέχεια της επίθεσης απέναντι στα δικαιώματά μας, στη ζωή και το μέλλον μας, ή αν θα τιμωρήσουμε την πολιτική της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κεφαλαίου που σαρώνει τη ζωή μας. Γιατί η επόμενη μέρα των εκλογών μπορεί να είναι διαφορετική, αν βρεθεί πιο ισχυρή η μόνη φορή που αποκαλύπτει, πρωτοστατή στον αγώνα. Δεν θα τη χαρίσουμε στην κυβέρνηση απέχοντας, ώστε να λέει η νεολαία δεν συμμετέχει. Δεν θα γίνουν οι σπουδές μας, το μέλλον μας και η ζωή μας προεκλογική καμπάνια για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα τους τρώσουμε το χαλί να συνεχίσουν την επίθεση στα δικαιώματά μας. Είναι στο χέρι κάθε φοιτητή να γίνει πιο δυνατό το ΚΚΕ.
ΚΕ, να δώσει δύναμη στη δική του δύναμη στο σύλλογό του, στα ψηφοδέλτια τη μα σπουδαστική στι φοιτητικέ εκλογέ. Γιατί αυτή η ψήφο θα προσθεθεί με χιλιάδε άλλε, μαζί με αυτού που αγωνίζονται από την αρχή τη χρονιά, με του κομμουνιστέ και άλλου αγωνιστέ, που οργώνουν τα αμφιθέατρα για κάθε πρόβλημα, που παλεύουν για ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών του. Αυτή η ψήφο είναι επένδυση για να δημιουργηθεί ένα ισχυρό αντίπαλο δέσμο μέσα στου φοιτητικού συλλόγου, απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κυβερνήσει του και του εκπροσώπου του μέσα στι σχολέ, τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ. Αυτή η ψήφο δεν θα πάει χαμένη, γιατί από την επόμενη μέρα κιόλα θα αξιοποιηθεί για να δυναμώσουν οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι αγώνε του, για να μπουν εμπόδια στα σχέδια σε βάρο τη νεολαία και του λαού, να ενωθούν μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα, για να σπουδάζουν όλοι δωρεάν, για δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα, για να απομονωθούν οι φασίστε τη Χρυσή Αυγή μέσα και έξω από τι σχολέ, του χώρου δουλειά και τι γειτονιέ. Έχουμε την ευκαιρία να καταδικάσουμε αυτού που μα καταδικάζουν σε μια ζωή χωρί δικαιώματα. Αυτή τη χρονιά οι φοιτητέ μπορούν να κάνουν την ουσιαστική διαφορά με ψήφο στο ΚΚΕ και ενίσχυση της πανσπουδαστικής.